Καλημέρα σας, αγαπητοί. Χαίρομαι που βλέπω πρόσωπα που έχω καιρό να σας δω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Βλέπετε, πολλές φορές πάμε στις άλλες συνάξεις που εσείς δεν ερχόσαστε και έτσι έχω να σας δω πολύ καιρό. Λοιπόν, έλεγε ο Πασχά, λέει, έλεγε, γνώρισε πρώτα, λέει, τον Χριστό και μετά απόρριψέ τον. Και είχα διαβάσει κάτι και μου άρεσε. Όταν ο αθεισμός στην Αγγλία ήταν στο Ζενίθ, δύο εξέχουσες νομικές αυθεντίες, ο Γκίλμπερντον Ουέιστ και ο Λόρδος Λίτερσον, προτάθηκαν, λέει, να γράψουν κατά της Βίβλου την Ανάσταση των νεκρών και της επιστροφής του Παύλου. Ενώ λοιπόν ζητούσε ο ένας από τον άλλον πληροφορίες να γνωρίσει καλύτερα τη Βίβλο και οι δυο τους τότε αποφάσισαν, δεν είχαν διαβάσει ποτέ τη Βίβλο, αποφάσισαν να μελετήσουν τη Βίβλο για να βρούνε πιο πολλές πληροφορίες για τα βιβλία τους. Μετά από πολλές συνεντεύξεις και συζητήσεις και επαφές, οι δύο άνδρες, ο Ουέστ είπε στον Λίτερσον ότι αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι αληθινό σε αυτές τις υποθέσεις. Το ίδιο είπε και ο άλλος, ότι ο χριστιανισμός είναι αληθινός. Τα βιβλία τους υπάρχουν στις βιβλιοθήκες. Και πόσοι άλλοι αγαπητοί δεν κάνανε το ίδιο πράγμα. Ο Μεταλλινός, διαβάζουμε στο βιβλίο του. Και πόσοι άλλοι, εν αγνία τους οι άνθρωποι γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Ελάτε να διαβάσουμε από το βιβλίο της Γένεσης, το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, και να κάνουμε μερικές σκέψεις στη σελίδα 11. Ανέβη δε ο Άβραμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γενή αυτού, και πάντα όσα είχε, και ο Λότ μεταυτού προς Μεσημβρίαν. Και ο Άβραμ, ήτο πλούσιος φόδρα, είχε κτίνη εις Αργύριον και εις Χρυσίον και υπήγε ο Δεύων από Μεσημβρίας έως Βεθήλ, έως του τόπου όπου ήτο η σκηνή αυτού το πρώτερο, μεταξύ Βεθήλ και Γε, εις τον τόπο του θυσιαστηρίου το οποίον είχε κάμει εκεί καταρχάς και επεκαλέστη εκεί ο Άβραμ το όνομα του Κυρίου. Και ο Λότ ακόμα, ο συμπορευόμενος μετά του Άβραμ, είχε πρόβατα και βόας και σκηνάς και δεν εχώρει αυτούς η γη δια να κατοικώσει ομού, διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά και δεν είναι δύνατο να κατοικώσει ομού. Και συνέβη αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Άβραμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι κατόκουν τότε την γη. Είπε δε ο Άβραμ προς τον Λότ, ας μην είναι παρακαλώ αίρης μεταξύ εμού και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί είμεθα εμείς. Δεν είναι πάσα η γη έμπροσθεν σου, διαχωρίστητη λοιπόν απ' εμού, εάν εσύ υπάγεις εις τα αριστερά, εγώ εις τα δεξιά, και αν εσύ εις τα δεξιά, εγώ εις τα αριστερά. Και υψώσας ολό τους οφθαλμούς αυτού, είδε πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλοι προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, ως να υπάγει της εις ηγόρ. Και έκλεξεν εις αυτόν ο Λότ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου και μετεσκήνωσεν ο Λότ προς Ανατολάς και διαχωρίστησαν ο εις από του άλλου. Ο μεν Άβραμ κατόκισε εν τη γη Χαναάν, ο δε Λότ κατόκισε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έστησε τα σκηνάς έως Σοδόμων. Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλοί σφόδρα ενώπιον του Κυρίου. Μέχρι εκεί, να μην το περάσουμε. Λοιπόν, η πνευματική ζωή, αγαπητοί, παρουσιάζει πάρα πολλές ομοιότητες με την φυσική μας ζωή. Όπως στη φυσική μας ζωή αρχίζει από τη γέννηση, έτσι και η πνευματική μας ζωή αρχίζει από τη νέα γέννηση δια του Αγίου Πνεύματος, όταν ο άνθρωπος αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός και επικαλεστεί τον Χριστό και θεί μέσα του η σωτηρία δια του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, όπως στη φυσική μας ζωή η ανάπτυξη όλων των ανθρώπων δεν είναι η ίδια,
έτσι και στην πνευματική μας ζωή, όλοι οι αναγεννημένοι δεν παρουσιάζουν την αυτή πνευματική υγεία. Μια μόνο διαφορά υπάρχει, ότι στη φυσική ζωή υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες η ασθενική κατάσταση του ανθρώπου δεν οφείλεται στον άνθρωπο, αλλά στις κληρονομικές προδιαθέσεις ή αρρώστιες. Ενώ στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει κληρονομική προδιάθεση, αγαπητοί, αλλά όλα εξαρτάται από τη δική μας θέληση. Θέλω, δεν θέλω. Την αλήθεια αυτή την βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Τι σημαίνει αυτό? Απλούστατα, ότι κάθε αναγεννημένος χριστιανός, ανάλογα της αφιερώσεως του στον Χριστό και κατά πόσον έδωσε την καρδιά του σε Αυτόν, την κλίση του Θεού, θα είναι είτε πνευματικός, είτε σαρκικός, είτε νήπιος. Στην πνευματική ζωή, αγαπητοί, δεν υπάρχουν κληρονομικές προδιαθέσεις, αλλά κάθε πιστός είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πνευματική του κατάσταση. Είμαι εν σχέση με την πνευματική μου ζωή όποιος θέλω να είμαι, να έχω πνευματική πρόοδο ή όχι πνευματική ή σαρκική, να είμαι δυνατός ή αδύνατος. Ένα ζωντανό παράδειγμα των δύο κατηγοριών έχουμε στην Παλιά Διαθήκη στο πρόσωπο του Αβραάμ και του Λότ. Τα δύο αυτά πρόσωπα, αγαπητοί, είναι ο Αβραάμ του πνευματικού χριστιανού που βαδίζει στην οδό της πίστεως και της υπακοής στον Θεό. Αντίθετα, ο Λότ, ο ασθενικός χριστιανός, ανήκει στον Θεό, αλλά δεν αφήνει τον Θεό να διευθύνει τη ζωή του. Όταν ο πατέρας του Λότ, ο Αράν, πέθανε στην Ούρ των Χαλδαίων, τον ανάλαβε ο παππούς του, ο Θάρα, τον Λότ. Ήτανε ο γιος του Αράμ, αδελφού του Αβραάμ, δηλαδή ήτανε ανιψός του Αβραάμ ο Λότ. Και ύστερα από τον θάνατο του Θάρα, στη Χαράν, τον πήρε ο Αβραάμ και ήρθανε στην Παλαιστίνη, στη Χαναάν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Λότ ήτανε πιστός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αγαπητοί. Εγνώριζε τον αληθινό Θεό και ότι ήταν ευσεβής, δίκαιος. Ο Απόστολος Πέτρος, μάλιστα, στην Β' Πέτρου λέει «και ελευθέρωσε τον δίκαιο Λότ». Να, μια απόδειξη για το πρόσωπο του Λότ. Αλλά δεν ακολούθησε το παράδειγμα του θείου του. Δεν εβάθησε στα βήματα της πίστεως, αλλά η καρδιά του ήταν μοιρασμένη στα γήινα πράγματα, αγαπητοί. Δεν άφησε τον Θεό να προπορεύεται, αλλά το δικό του εγώ. Και η ζωή του, αντί να φέρει ευλογίες, έφερε δυστυχώς ναυάγια και σώθη τελικά ως διαπηρός. Αλλά ας εξετάσουμε τη ζωή του Λότ και να πάρουμε μας ωφέλιμα μαθήματα για τη δική μας τη ζωή. Ο Λότ οδηγείται από το εγώ του και απέβλεπε στο υλικό του συμφέρον. Ναι, αγαπητοί, στο συμφέρον. Και τι δεν έχει γίνει σήμερα για το συμφέρον. Είχα ακούσει μια ιστορία. Είχε πάει από εδώ κάποιος μετανάστης στην Ελλάδα. Και ξέρετε, με τα κληρονομικά εκεί πέρα, οι γονείς μας αφήσανε έστω ένα οικόπεδο, ένα χωράφι, κάτι εκεί πέρα. Λοιπόν, ο αδερφός του ήρθανε σε διαπληκτισμό με τον αδερφό του και γυρίσει και του λέει: «Δεν έπεφτε το αεροπλάνο, ρε, που σε έφερνε?» Κοιτάξτε να δείτε το συμφέρον. Αντί να πει στον αδερφό του, ένας άλλος πάλι εδώ, μου το είπε ο ίδιος αυτό, πήγα, μου λέει, πέρα να τους δω και ο αδερφός μου λέει: «Να, κάτι μούτρα». Όλοι οι άλλοι μου μιλάγανε αυτό, το άλλο. Ο αδερφός μου λέει: «Τον πιάνω μια μέρα», λέει, «στην άκρη», του λέει, «έλα εδώ», του λέει. «Εγώ δεν ήρθα εδώ», του λέει, «να μοιράσουμε. Ήρθα εδώ», του λέει, «να σας δω και να φύγω πίσω στην πατρίδα μου, την Αυστραλία, που με έστειλε εκεί πέρα ο Θεός». Και άλλαξε, λέει, γνώμη, άλλαξε όψη, άρχισε να χαμογελάει και να μου μιλάει. Κοιτάξτε το συμφέρον, αγαπητοί, τι κάνει στον άνθρωπο σήμερα. Ένα επεισόδιο διαβάζουμε εδώ, που διαβάζουμε μεταξύ των βοσκών του Λότ, λέει, και του Αβραάμ, μας δείχνει καθαρά την πνευματική ζωή του Λότ. Όταν
μάλωσαν λέει οι βοσκοί, ο Αβραάμ θέλοντας να προλάβει την επέκταση του κακού δίνει στο Λότ την εκλογή. Τι έκαμε στην περίπτωση αυτή ο Λότ, αντί να πει στο θείο του που του χρώσταγε πολλά, όχι θείε δεν θα εκλέξω εγώ αλλά εσύ, δέχτηκε αμέσως την ευκαιρία. Θα πει κάποιος, δεν φταίει ο Λότ, λέει, του δόθηκε η ευκαιρία και την άρπαξε. Ναι, αλλά τι έπρεπε εκείνος να κάνει, αγαπητοί, στο θείο του. Δεν κρίνουμε απλώς την πράξη του Λότ, αγαπητοί, αλλά το πνεύμα με το οποίο ενήργησε, και το πνεύμα αυτό ήταν φιλαυτίας και εγωισμού, απληστίας και εμπορικού υπολογισμού για να ικανοποιήσει την καρδιά του και ίσως να δικαιολόγησε και τον εαυτό του. Πόσες φορές στη χριστιανική μας ζωή, αγαπητοί, δεν παρουσιάζουμε περιπτώσεις που βάζουμε στην άκρη τις ηθικές αρχίες για το συμφέρον και την ικανοποίηση του εγώ μας. Είχα διαβάσει μια ιστορία, γιατί διαβάζω πάρα πολύ, δεν ξέρω εσείς αν διαβάζετε, εγώ διαβάζω τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα. Γι' αυτό και άμα βρίσκω ιστορίες ωραίες, γράφω και στα καλά νέα. Λοιπόν, ήταν στην Αμερική και μια οικογένεια λοιπόν, αρρώστησε ο πατέρας. Λοιπόν, μια μέρα η κόρη ερχόταν από τη, έχασε τη δουλειά της, μια μέρα ερχόταν από το δρόμο και βρήκε ένα πορτοφόλι. Το έφερε στο σπίτι, λέει η μητέρα, λέει, είδες ο Θεός, λέει, επειδή δεν έχουμε λεφτά, λέει, μας έστειλε λεφτά. Λέει ο πατέρας, νο, δεν είναι δικό μας, λέει, το πορτοφόλι. Αν έχει μέσα, λέει, όνομα και διεύθυνση, δεν είναι δικό μας, θα το δώσουμε. Ήρθε μια διαφωνία μεταξύ τους. Εν πάση περιπτώσει, το πήγανε το πορτοφόλι σε κάποιο, ήταν ένα μέρος εκεί πέρα που το αφήνανε και αυτός που το είχε χάσει πήγαινε εκεί πέρα και το ζητούσε και το έπαιρνε, ήταν δικό του. Και ποιος ήταν, λέτε? Γιατί ο πατέρας είχε χάσει, επειδή αρρώστησε, έχασε τη δουλειά του και μετά έγινε καλά, αλλά δεν τον ξαναπήραν στη δουλειά του γιατί είχαν πάρει άλλο στη δουλειά του. Όταν πήγανε λοιπόν εκεί πέρα, το πορτοφόλι το είχε χάσει αυτός που είχε το εργοστάσιο που δούλευε, ο άντρας της γυναίκας. Και ρώτησε ποιος το βρήκε το πορτοφόλι και αυτά και πήγανε και έτσι ο άνθρωπος εξαλάπιασε πάλι δουλειά στο εργοστάσιο, διότι η γυναίκα που το πήρε το πορτοφόλι εμίλησε στον άντρα της και... Κοιτάξτε, αγαπητοί, τι διαφορά. Επίσης, ο αδερφός ο Λάσμας είχε βρει και αυτός ένα πορτοφόλι και το έδωσε και του φάνηκε παράξενο σε αυτόν. Λέει, εσύ, εγώ δεν το πίστευα, λέει, ότι θα μου το δώσουν, θα το βρει κάποιος, θα μου το δώσει το πορτοφόλι. Ναι, του λέει, αλλά εγώ, του λέει, έχω άλλο κύριο μες στην καρδιά μου, δεν έχω το δικό σου τον κύριο, του λέει, που λες, θα το παίρνες. Και το πήρε και πίστεψε ο άνθρωπος αυτός, του μίλησε για την αγάπη του Χριστού. Ναι, αγαπητοί, ποια εκλογή έκανε ο Λότ, ποιον οδηγό πήρε για την εκλογή του αυτή? Και υψώσας, λέει ο Λότ, στο 10 εδάφιο, τους οφθαλμούς αυτού, εισπάσαν την περίχωρο. Δεν ζήτησε, αγαπητοί, την οδηγία του Θεού για το πνευματικό του συμφέρον, αλλά βάδιζε για τις όψεις. Προσοχή, αγαπητοί, στα μάτια μας. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι δύο πόρτες που βάζουν μέσα πολλά πράγματα. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Όταν ο πιστός αρχίζει να οδηγείται με το εγώ του, αγαπητοί, την επιθυμία των οφθαλμών του, και ασφαλώς θα φτάσει σε πράξεις που θα φέρουν τη σφραγίδα της αδικίας και της απληστίας που αποξενώνουν από τον Θεό. Όπως έχουμε το παράδειγμα του Δαβίδ. Ευλογημένος άνθρωπος, θα λέγαμε. Είδα άνθρωπο κατά την καρδία μου, είπε ο Θεός. Αλλά όταν μια μέρα ήταν εκεί, λέει, στο μέρος, είδε μια γυναίκα, λέει, που λυζότανε, που πληνότανε. Φαίνεται, ποιος ξέρει, καημένη εκεί. Λοιπόν, και την επεθύμησε. Και έστειλε και τη φωνάξανε. Ήταν η Βίς Σταβέ η λεγόμενη. Είναι στο Σαμουήλ Β, άμα θέλετε να το διαβάσετε, το Ιωτά Α κεφάλαιο στο σπίτι σας, η περίπτωση αυτή. Και την πήρε και ξέρουμε όλη αυτή την ιστορία. Κοιμήθηκε μαζί της, μετά φώναξε τον άντρα της να έρθει. Ο κύριος δεν πήγε να κοιμηθεί με τη γυναίκα του για να μπερδέψει το αχνάρι. Και πόσο ο άνθρωπος μπορεί να πέσει τόσο χαμηλά, αγαπητοί, αν δεν προσέξει την πνευματική του ζωή. Τώρα, η εκλογή του Λότ, αν και φαινόταν, λέει, καλή στα μάτια του, είχε όμως μεγάλους κινδύνους. Στις παροιμίες διαβάζουμε,
καλύτερα ο λίγων μετά δικαιοσύνης παρά εισοδήματα μεγάλα μετά αδικίας. Ο Λότ διάλεξε την περίχωρο του Ιορδάνου, αλλά εκεί ήταν οι πόλεις Σόδομα και Γόμορα, που οι κάτοικοί τους τότε δεν είχαν καλή φήμη. Άραγε το εγνώριζε ο Λότ αυτό, ενώ εγώ πιστεύω ότι το εγνώριζε, αγαπητοί. Η αμαρτία, λέει, βρωμάει από μακριά, αφού οι άνθρωποι αυτοί το λέει ότι ήταν αμαρτωλή σφόδρα. Λοιπόν, άρα το ήξερε αυτό το πράγμα, αλλά κοίταξε το συμφέρον του. Αλλά όπως έβαλε κατά μέρος το καθήκον για το θείο του τον Αβραάμ, έτσι παραμέρισε και τον κίνδυνο των Σοδόμων. Θα σκέφτηκε, τι με νοιάζει εμένα, αν οι πόλεις αυτές είναι εγώ δεν θα επηρεαστώ από την αμαρτία τους. Αλλά όταν αρχίζει κάποιος να περιπατεί κατά σάρκα και με οδηγό το εγώ του, είναι πολύ επικίνδυνος, αγαπητοί. Όταν η καρδιά του πιστού πάβει να ελκύεται από τον ουράνιο μαγνήτη, ασφαλώς θα ελκυστεί από τον γήινο μαγνήτη. Ναι, αγαπητοί, και το πρώτο βήμα θα ακολουθήσει το άλλο. Έχουμε το παράδειγμα του Πέτρου, του Αποστόλου. Πρώτο βήμα, δεύτερο βήμα, μετά έφτασε στο τρίτο να αρνηθεί. Εγώ, λέει, δεν τον ξέρω. Εγώ, τι λες εσύ, εγώ δεν ξέρω. Αρνήθηκε ο Πέτρος, αλλά μετά ο καμένος έκλαψε πικρός, διότι ο Κύριος σου το είχε πει πριν φωνάξει ο Λέκτορ, θα με αρνηθείς τρεις φορές. Ναι, αγαπητοί. Και το τρίτο λάθος ήταν ότι έστησε τις σκηνές του έξω των Σοδόμων. Αν κάποιος τον ειδοποιούσε, αγαπητοί, για τον κίνδυνο, θα του έλεγε, ξέρω τι κάνω εγώ, είμαι έξω, είμαι έξω. Και είναι αλήθεια, αγαπητοί, ήταν έξω, αλλά ύστερα μπήκε μέσα. Διαβάζουμε στο Γένεση Ιώτα Δέλτα στο 2. Είναι πολύ επικίνδυνο να φτάσεις στο χείλος του γκρεμού και να μην πέσεις, αγαπητοί. Λέει στις παροιμίες, δύνατε τις να βάλει πυρ στον κόλπο αυτού και να μην καεί. Μπορεί να βάλεις φωτιά στον κόλπο σου και να μην καείς, αν είναι ποτέ δυνατόν. Ναι, αγαπητοί, είναι σαν να έρχεσαι σε επαφή με το κακό και να μην μολυνθείς, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αρκετοί χριστιανοί, αγαπητοί, σκοντάφτουν και ενεργούν όπως ο Λότ, όταν πλησιάσουν στα όρια του κόσμου. Είμαι έξω. Δεν έχω σκοπό να ταυτιστώ με αυτούς. Και ένα παράδειγμα, δεν θα αναφέρω όνομα, γιατί δεν θέλω να κουτσομπουλέψω, απλώς να πω μια ιστορία. Είχαμε πάει με έναν αδελφό από εδώ, στο Ρίτσμον. Λοιπόν, και να μιλήσουμε για τα καλά νέα. Παίρνανε τα καλά νέα. Η Λουκία τους είχε δώσει, τους είχε πάρει τη διεύθυνση και στέλναν τα καλά νέα και πηγαίναμε εμείς εκεί πέρα να ρωτήσουμε. Λοιπόν, βγήκε ο άνθρωπος, ο άντρας εκεί πέρα και μιλάγαμε. Λοιπόν, σε μια στιγμή βλέπω ένα κεφάλι στην πόρτα. Μιλήσαμε αρκετή ώρα εκεί πέρα, φύγαμε. Του λέω του αδελφού, είδες τίποτα? Λέει, ένα κεφάλι στην πόρτα. Ήταν η γυναίκα του, είχε στήσει καημένη και κι άκουγε. Και πίστεψε αυτή μετά, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά της, ο Θεός γνωρίζει. Λοιπόν, αλλά αυτός μετά ήρθε και εδώ, ερχόταν, έκανε και ομολογία και αυτά, αλλά δεν έκοψε τις επαφές με τον κόσμο έξω. Και σιγά σιγά, μια μέρα τον συνάντησα και τον είδα και με τσιγαράκι. Ενώ το έχει κόψει και τα έχει κόψει όλα αυτά, άρχισε πάλι. Και ακόμα ο άνθρωπος αυτός ζει μέσα στην αμαρτία. Ενώ η γυναίκα του έφυγε και είναι με τον Κύριο, αγαπητοί. Έχουν την ιδέα ότι μπορούν, λέει, οι άνθρωποι αυτοί να εισέρχονται σε ανθρώπινες οργανώσεις και συλλόγους και αλλού. Αλλά με την άποψη ότι θα σταματήσουν έξω από τις αμαρτωλές τάσεις και τα σχέδια των οργανισμών αυτών. Αλλά αν είναι ειλικρινείς, θα μας πούνε ότι είδανε και άκουσαν πράγματα που δεν θέλανε να τα ακούσουν. Δυστυχώς, ο χριστιανικός κόσμος, αγαπητοί, επαναλαμβάνει τα σφάλματα του Λότ. Δεν μαρτυρεί αυτό η ιστορία της Εκκλησίας, που στα χάλια από αυτά. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Και είμαστε σαν Έλληνες υπεύθυνοι, αγαπητοί, γιατί από τα ελληνικά μεταφράστηκε σε άλλες γλώσσες. Αλλά σήμερα οι Έλληνες το γυρίσανε τις πλάτες. Γι' αυτό και έχουμε τα χάλια που έχουμε
και πώς ακόμα. Ευτυχώς, δόξα στον Θεό, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, 1, 2, 3, 5% ο Θεός γνωρίζει. Πιστοί άνθρωποι, προσεύχομαστε, ο Κύριος κάνει, να κάνει έλεος, αγαπητοί. Εκείνο που έφερε το κακό στον χριστιανικό κόσμο ήταν λίγο-λίγο. Ζήμωσης με το ηθικό κακό. Το κακό εισέρχεται τόσο σιγά ώστε δεν ήταν εύκολο να το καταλάβει κάτι. Είχα διαβάσει ένα αστείο. Είχαν βάλει ένα βάτραχο, λέει, μέσα σε μια κατσαρόλα. Και την κατσαρόλα, όσο ήταν παγωμένη η κατσαρόλα, εντάξει ο βάτραχος μέσα. Τη βάλαν πάνω στη φωτιά, σιγά σιγά, δεν πρόλαβε ο καημένος να πεταχτεί, κάηκε και ζεματίστηκε ο βάτραχος μέσα στην κατσαρόλα. Ναι, αγαπητοί. Ας πάρουμε την Αγγλία σαν έθνη. Πάρτε το αυτό, αγαπητοί, σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν κράτος. Γυρίσουμε στις πλάτες μας των Θεών, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Δεν θα έχουμε. Ας πάρουμε η Αγγλία. Συναγωνιζόντουσαν οι οικογένειες ποια θα στείλει τους πιο πολλούς Ιεραποστόλους. Είχαν στείλει Ιεραποστόλους στην Κίνα, στις Ινδίες, σε όλα τα μέρη, κάτω εκεί. Λοιπόν, αλλά πού είναι σήμερα, σήμερα, αγαπητοί, παντρεύουνε ομοφιλόφιλους. Τους παντρεύουνε. Ναι, αγαπητοί, εκεί φτάσαμε δυστυχώς. Και σήμερα η Εκκλησία λυπηρών να βλέπει, να φαίνεται εκεί μια κάθε πνευματική ωραιότητα να έχει χαθεί. Ναι, αγαπητοί, μη σέλθεις, λέει, στις παροιμίες εις την τρίβων των ασεβών. Επίσης, στη Β' Κορινθίους λέει, εξέλθετε και αποχωρίστητε. Και αποχωρίστητε. Μακριά, τι δουλειά έχεις εσύ εκεί πέρα. Τι δουλειά έχω εγώ. Δεν ξέρουμε, αγαπητοί, πόσο Λότ δικαιολόγησε τη συνείδησή του για την είσοδό του στα Σόδομα. Αν και είναι εύκολο να βρούμε δικαιολογίες. Όπως ο Σαούλ δικαιολόγησε την παρακοή του με τους Αμαλικίτας. Πόσο προσεκτική, αγαπητοί, και ειλικρινής και να έχουμε στο στόμα μας την προσευχή του Δαβίδ. Δοκίμασόμε, Κύριε, και γνώρισον την καρδία μου. Δοκίμασόμε, Κύριε, ναι, αγαπητοί. Και η κατάληξη του Λότ ήταν από τις ταλαιπωρίες που τους πήρανε εχμαλώτους. Στο Γένεσης Ιώτα Δέλτα διαβάζουμε εκεί πέρα. Χρειάστηκε ο Αβραάμ να πάει να τον ελευθερώσει με την περίπτωση του Μελκίσεδεκ. Η γυναίκα του κατάληξε να φύγει με το αδιανό σακί στην πλάτη, ο καημένος ο Λότ. Αν και είχε τόση περιουσία, κατάληξε να φύγει γυμνός. Η γυναίκα του έγινε στήλη άλατος. Ναι, αγαπητοί, η καρδιά του ήταν εκεί πίσω. Και είχα διαβάσει μια ιστορία εκεί. Στην Ιταλία είναι ο Βεζούβιος, είναι ένα ηφαίστειο που βγάζει πολύ λάβα. Λοιπόν, είχαν ειδοποιήσει ότι θα βγει η λάβα. Λοιπόν, μια γυναίκα ξέχασε στο σπίτι της κάτι και γύρισε να το πάρει. Αλλά την πρόλαβε τη φωτιά και την έκαψε. Και τη βρήκανε μετά οι αρχαιολόγοι που σκάψανε, τη βρήκανε. Τι ήτανε, λέτε, είχε ξεχάσει το κολλιέ της στο σπίτι και γύρισε να το πάρει. Αλλά δεν πρόλαβε καμία να φύγει, ήρθε η φωτιά, την πήρε και τη σκέπασε εκεί πέρα και τη βρήκανε μετά όταν σκάβανε με το κομπολόι, με το βραχιολάκι της στην πλάτη. Ναι, αγαπητοί, αν είναι ποτέ δυνατόν. Ναι. Η γυναίκα επηρεασμένη, λέει, από τη διαγωγή των Σοδόμων, έγινε στήλη άλατος. Ναι, θυμόσαστε την περίπτωση αυτή. Γύρισε πίσω, λέει, και έγινε καημένη στήλη άλατος. Η καρδιά της ήταν πίσω. Οι κόρες του επηρεασμένες, τα κορίτσια του, επηρεασμένα, λέει, από το σκανδαλώδη πνεύμα των Σοδόμων, εισήλθαν, λέει, με τον πατέρα τους. Νομίσανε ότι δεν υπάρχει πια ζωή. Λοιπόν, και εισήλθαν με τον πατέρα τους και κάνανε τους Μουαβίτες και τους Αμμονίτες, λαό που πραγματικά ήταν αγκάθι στο λαό Ισραήλ. Ναι, αγαπητοί, κανένας μας να μην πέσει, αγαπητοί, σε αυτή την σφάλματα αυτά του Λότ, αλλά να βαδίσουμε με δύναμη που στην οδόν της πίστεως, αγαπητοί, προσδόξαν Θεού. Παράδειγμα ήταν, το είχα διαβάσει αυτό,
ήταν το, κάτι, την εποχή που μεταναστεύουν τα πουλιά, οι πάπιες. Είναι μεταναστευτικά πουλιά, φεύγουν από το ένα μέρος και πάνε στο άλλο για να βρουν το φαγητό τους όμως. Λοιπόν, ήταν ένα μπουλούκι πάπιες και πετούσανε. Τώρα λοιπόν η μία ξέκοψε, είδε κάτω ένα ωραίο, μια ωραία λιμνούλα εκεί πέρα με φυτά και αυτά. Και ενώ οι άλλες προχωράγαν, αυτή έφυγε με την προϋπόθεση θα πάω να καθίσω εκεί να φάω αυτό και μετά όταν ξαναγυρίσουν αυτές θα πάω μαζί τους. Αλλά κατέβηκε κάτω, είχε και ήμερες πάπιες, γιατί είχε κάποιος εκεί πέρα που τις τάιζε για να τις τρώει. Λοιπόν, όταν πέρασε όμως ο καιρός και ήρθαν οι άλλες, γυρίσανε πίσω, αυτοί δεν μπορούσαν, γιατί άμα δεν κουνάς τα φτερά σου, αδυνατίζουν και δεν μπόρεσε να φύγει. Και την έπιασε το αφεντικό που τις είχε και την έκανε μακαρονάδα, αγαπητοί. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, αγαπητοί, στη ζωή μας. Το παράπονο στον Ισαΐα, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει το παράπονο «Ιούς έθρεψα», λέει, «και ύψωσα», αλλά αυτή, στο κείμενο λέει «γέννησα». Αγαπητοί, αλλά αυτή η απεστάτηση, αγαπητοί μου, αν από την αποκοπή όσες μανάδες έχετε γεννήσει παιδάκια, το ξέρετε αυτό, μόλις αποκόβεται, λέει, ο εμφάλιος λόρος, κατευθείαν, λέει, ενεργούνται οι γαλακτοφόροι αδένες της γυναικός. Έρχεται το γάλα κατευθείαν να ταΐσει το μωρό που γέννησε. Κοιτάξτε να δείτε, αγαπητοί, μας στρέφει ο Θεός κάθε μέρα με τη δημιουργία Του. Όλα δουλεύουν για τον άνθρωπο. Το γάλα, το γρασίδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα κρέατα, τα ψάρια. Ναι, αγαπητοί, όλα είναι φτιαγμένα για τον άνθρωπο και ο άνθρωπος τα απολαμβάνει. Θυμάμαι κάποτε όταν είχε έρθει εδώ πέρα ο Καρμπόνης, ήταν από την Αθήνα. Στην κατοχή, λέει, περνάγαν τα παιδάκια έξω και φωνάζανε «Πεινάω, πεινάω». Τι να φας μέσα στην πόλη. Στα χωριά κάτι περνάγαμε. Όσοι είμαστε κοντά στη θάλασσα, τρώγαμε ψαράκια, είχαμε τις σκοτούλες μας, τρώγαμε μερικά αυγά, κυνηγάμε τις φωλιές των πουλιών εκεί πέρα να πάρουμε τα πουλιά να τα φάμε. Τρώγαμε, είχαμε κάτι να φάμε. Αλλά στις πόλεις τι να φας. Και περνάγαν τα παιδάκια και φωνάζανε «Πεινάω, πεινάω». Ναι, αγαπητοί, ναι, το παράπονο του Θεού. Ιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάτησαν απ' εμού. Μας στρέφει ο Θεός, αγαπητοί, όλα. Ύψωσα ο άνθρωπος, η κορονίδα της δημιουργίας. Ελέγχει τα πάντα. Ο Πασχάλ έλεγε, ο άνθρωπος ο κριτής των πάντων, αλλά και σκουλίκι της γης. Πώς το Θεό έχει καταντήσει η αμαρτία. Και πράγματι βλέπεις έναν άνθρωπο τώρα, έναν καθηγητή τώρα, ξέρω εγώ, ένα επιστήμονα, πιστεύω, μορφωμένο άνθρωπο και κάνει κάτι πράγματα και λες στο καλό του, χάζει. Πώς τα έκανε αυτά τα πράγματα, πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Ναι, αγαπητοί, η αμαρτία τον έχει καταντήσει σαν σκουλίκι και παίρνει δύο ζώα, λέει. Ο βούς γνωρίζει τον κτήτορα αυτού, ο βούς, το βοηδάκι που το έχει ο χωριάτης και δουλεύει μέρα στο χωράφι του εκεί πέρα, δουλεύει στο χωράφι του. Λοιπόν, το βράδυ όταν έρχεται στο σπίτι, εκείνος βρίσκει κάποιον στον δρόμο να μιλήσει και εκείνο πάει μόνο του. Και δεν πάει στον γείτονα, πάει στο δικό του. Χτυπάει την πόρτα και μπαίνει μέσα. Και λέει, ο βούς και το γαϊδουράκι γνωρίζει το κτήτορα αυτού και τη φάτκη του κυρίου αυτού. Ο λαός μου, λέει, δεν γνωρίζει, δεν εννοεί. Πόσο το παράπονο του Θεού, αγαπητοί. Ιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάτησαν απ' εμού. Ας έχει δόξα ο Θεός, αγαπητοί. Εμείς τουλάχιστον τον γνωρίσαμε τον Κύριο και εκεί να μείνουμε, αγαπητοί, μέχρι τέλος. Δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια. Αν και φυσικά η ηλικία μας δεσμεύεται, αλλά και γενικά ακούγεται παντού όπου ακούγεται τα πράγματα εκεί πέρα δεν πάνε καθόλου καλά. Όλοι ακούτε τα νέα και βλέπετε. Ναι, αγαπητοί, η αγάπη χρόνια θα ψάχνεις να βρεις, αγαπητοί, την αρχή και το τέλος της αγάπης του Θεού. Τόσο αγάπησε, λέει ο Θεός, εσένα και εμένα τον κόσμο, ώστε έδωσε τον αιώνα αυτού για να μην χαθείς εσύ, αλλά να έχεις ζωή αιώνια. Ναι, αγαπητοί. Και το άλλο είναι η άγνοια που έχουν οι άνθρωποι σήμερα. Μεγάλη άγνοια, αγαπητοί.
Δεν διαβάζουν το λόγο του Θεού. Υπάρχει το Ευαγγέλιο. Και το στέλνουμε, μάλιστα το γράφουμε και στα καλά νέα και στο ράδιο που λέει το κήρυγμα εκεί πέρα. Άμα θέλει κάποιο να το στείλουμε. Αλλά δεν το θέλουν, δεν το διαβάζουν οι άνθρωποι από μεγάλη άγνοια. Ήταν, λέει, δύο αδελφές. Με συγχωρείτε που σας λέω πολλές ιστορίες, αλλά τις διαβάζω. Λοιπόν, ήταν δύο αδελφές, λέει, η Maxwell, η Λευκή και η Μαριάννα, λέει, οι οποίες ήταν σε ένα γεροκομείο. Αλλά γεροκομείο που έπρεπε να πληρώσεις, δεν ήταν τζάμπα, όπως είναι εδώ. Λοιπόν, και αυτές δεν είχαν να πληρώσουν και δραπέτευσαν, λέει, από το, και τις βρήκανε πεθαμένες, λέει, σε παγωμένες έξω. Και γράφει το ιστορία μετά, λέει, ότι είχαν, δεν ξέρω πόσα πολλά λεφτά είχαν αυτές οι γυναίκες, 2 εκατομμύρια λίρες είχαν, λέει, από κληρονομιά. Αλλά δεν το ξέρανε οι καημένες. Δεν το ξέρανε. Κάποιος θείος τους, κάποιος από κάπου, είχαν μια κληρονομιά, 2 εκατομμύρια λίρες. Και δεν το ξέρανε, και με άγνοια, μεγάλο πράγμα, αγαπητοί, η άγνοια που έχουν οι άνθρωποι σήμερα. Αλλά εμείς, δόξα στον Θεό, αγαπητοί, ο Θεός φρόντισε να γνωρίσουμε την αγάπη Του. Μεγάλο πράγμα, αγαπητοί. Μιλάς σε κάποιον, δεν χρειάζεται πολλές αυτές. 3 πράγματα. Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και όλοι, σε όποιον και αν μιλήσεις, σου λέει ναι, με τη σκέψη ακόμα αμαρτάνεις. Με τη σκέψη ακόμα αμαρτάνεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις την αμαρτία. Λοιπόν, ο Χριστός επάνω στο Σταυρό πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και όταν ο άνθρωπος πει Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Και τότε κατευθείαν ο Θεός στέλνει το Άγιο Πνεύμα και σε σφραγίζει ότι είσαι λυτρωμένο παιδί Του. Έχουμε να απολαύσουμε, αγαπητοί, μεγάλα πράγματα εκεί στον ουρανό. Μεγάλα πράγματα. Εκείνα τα οποία λέει μάτι δεν είναι. Βλέπεις ένα ωραίο, είσαι πάνω σε ένα βουνό και βλέπεις κάτω ένα ωραίο τοπίο εκεί πέρα. Και τώρα που έχεις και τότε τραβάς και στη φωτογραφία, αλλά τότε δεν είχαμε άνθρωποι, απλώς το σκευώσουνα. Λοιπόν, ένα ωραίο τοπίο. Μάτι δεν είδε. Και αυτή δεν άκουγε. Ακούς μια ωραία μουσική του Μπετόβεν, ήξερα εγώ, και λες τι ωραίο είναι, τι ωραία μουσική είναι αυτή. Και την ξαναβάζεις πάλι. Και αυτή δεν άκουσε και σε καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν. Εκείνα έχει ετοιμάσει εδώ. Για ποιον, για σένα και για μένα. Και για όποιον αναγνωρίσει την αγάπη του Χριστού, αγαπητή, στη ζωή του και ζωή. Ας έχει δόξα ο Θεός, αγαπητοί, εδώ και η ώρα μας πέρασε. Εδώ τελειώσαμε και θα συνεχίσουμε άλλη φορά άλλα πράγματα που θα μας δώσει ο Θεός.